Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων με την ευκαιρία αυτής της μέρας. Και ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι η ιστορική συγκυρία στην οποία ζούμε έχει φέρει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά την Ευρώπη συνολικά πρώτων ευθυνών της όσον αφορά τη διαχείριση καταστάσεων που σχετίζονται με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Πρόκειται για ένα ζήτημα παγκόσμιο με πολλαπλές διαστάσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές, που διαμορφώνει σε αυξανόμενο βαθμό σε όλη την Ευρώπη συνειδήσεις, πολιτικές τάσεις, εκλογικές συμπεριφορές. Βεβαίως, για μας, η βάση της συζήτησης για την ερμηνεία και την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ξεκινά από το σεβασμό των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για το πρόσφατα στοιχεία πριν 1-2 χρόνια, υπήρχαν 65,6 εκατομμύρια αναγκαστικά εκτοπισμένοι σε παγκόσμια κλίμακα. Ο συνολικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που χρήζει προστασίας σε όλο τον κόσμο. Και ο αριθμός των προσφύγων από αυτό τον πληθυσμό ήταν 22,5 εκατομμύρια και αποτελούσε τον υψηλότερο αριθμό που είχε σημειωθεί ποτέ. Όλα αυτά συνθέτουν το τεράστιο ανθρώπινο κόστος που επιφέρουν ο πόλεμος και οι διώξεις παγκοσμίως. Τα 65,6 εκατομμύρια που προανέφερα σημαίνουν ότι κατά μέσο όρο ένας στους 113 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο βρίσκεται σήμερα εκτοπισμένος. Ένας πληθυσμός που ξεπερνά τον πληθυσμό της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ας έρθουμε όμως στη χώρα μας. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η χώρα μας διαχρονικά υπήρξε βασικά χώρα αποστολής μεταναστευτικών κυμάτων. Οι Έλληνες μετανάστευαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ελλάδα γίνεται χώρα και υποδοχής προσφυγικών πληθυσμών, ιδιαίτερα μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Αρχικά υπήρξαν οι ξεριζωμένοι Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και στη συνέχεια, 60 χρόνια μετά, στη δεκαετία του 90, από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Τι ήταν αυτοί? Βασικά οικονομικοί μετανάστες που μετακινήθηκαν στην Ελλάδα, ένας αριθμός που σήμερα κινείται γύρω στις 600.000 ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια, από το 2015, υπήρξαν οι μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, κυρίως από Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, χώρες της Αφρικής και από αλλού. Και σήμερα αυτός ο αριθμός των ετούντων άσυλο στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στις 62.000. Ως χώρα και ως υπεύθυνη κυβέρνηση και υπουργείο, από το 2015 που χρονολογούνται αυτά τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα προς τη χώρα μας, περάσαμε πολλά, έγιναν πολλά. Σταθμό στη διάρκεια της τριετίας απετέλεσε το κλείσιμο των συνόρων μας, των βορείων συνόρων μας και η συνεπακόλουθη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016. 2 χρόνια μετά από τότε έχουν υπάρξει σημαντικές, θετικές κατά τεκμήριο αλλαγές. Από τις υποτυπώδεις δομές, τους ανεπαρκείς ανθρώπινους πόρους, τη μικρή εμπειρία και πολλές άλλες αδυναμίες και λήψεις, καταφέρθηκε το χάος να πάρει μορφή. Έχουμε σήμερα σε γενικές γραμμές αποκαταστήσει μια, θα έλεγα, κανονικότητα στη διαχείριση του πληθυσμού που βρίσκεται υποκαθιστός ετούντων διεθνούς προστασίας στη χώρα μας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, πολύ σύντομα, θα μπορούσα να ισχυριστώ και ισχυρίζομαι ότι οι δομές φιλοξενίας, τουλάχιστον στην ενδοχώρα, προσφέρουν πολύ καλύτερες από το προηγούμενο διάστημα συνθήκες φιλοξενίας. Από δε το 2017 έχει ξεκινήσει ένα νέο μοντέλο υποδοχής ετούντων άσυλο με προσανατολισμό
τη φιλοξενία σε διαμερίσματα, μια πρωτοβουλία που φαίνεται να αγκαλιάζει όλο και μεγαλύτερο αριθμό φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που εκεί είναι το κύριο μέτωπο ως προς την υποδοχή, γίνεται σε καθημερική βάση μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Πέρα από τις προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα όντως υπερφορτωμένα κέντρα υποδοχής και τεκμηρίωσης, ιδιαίτερα στη Μόρια, στη Λέσβο, έχουμε πρόβλημα στο ρυθμό εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου, σίγουρα. Αναφερόμενοι δε στους, ας τους ονομάσουμε εγκλωβισμένους, είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι εν πωλής ετούντες διεθνούς προστασίας, μιλώντας πάντα για τη χώρα μας, το ουσιαστικό πρόβλημα έγκυται στο ότι οι εισρωές στη χώρα μας είναι μεγαλύτερες από τις εκροές για μεγάλο διάστημα. Και αυτό έχει να κάνει με τη στάση πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριφέρονται σαν το πρόβλημα να μην τους αφορά, έχει να κάνει με την αδυναμία μέχρι σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσμοθετήσει ένα αποτελεσματικό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Σχετίζεται επίσης με τα προβλήματα της μετεγκατάστασης, πλέον της μη μετεγκατάστασης, τα προβλήματα στις οικογενειακές παρενώσεις, σε θελούσιες επιστροφές και στις επιστροφές στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται ασύλου. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής επομίζεται τις ανάλογα βάρη. Τίθεται πολλές φορές, κακοπροαίρετα ή καλοπροαίρετα, δεν έχει σημασία, το σχέδιό σας. Ποιο είναι το σχέδιό σας? Ας μιλήσουμε λοιπόν για σχέδιο. Στη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου μας για το επόμενο διάστημα, ας πούμε μέχρι το τέλος του 18, δεν εκτιμάμε ότι θα αρθούν εντυπωσιακά οι δυσμενείς παράμετροι, οι δυσμενείς παράγοντες που προαναφέραμε. Δεν θα βελτιωθούν αισθητά, εντυπωσιακά. Παράλληλα, θα διατηρηθεί ένα ρευστό σκηνικό, κυρίως λόγω των ευμετάβλητων ροών, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να αναδείξουν σε προτεραιότητα την ανάγκη γρήγορης και αποτελεσματικής φιλοξενίας νέου μεγάλου αριθμού προσφύγων, όπως είδαμε τους δύο προηγούμενους μήνες, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Και ακόμη έχουμε συνειδητοποιήσει όλο αυτό το διάστημα ότι οριστική τελική λύση στη συνολική αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού δεν υπάρχει ουσιαστικά και σίγουρα δεν φαίνεται στον ορίζοντα τελική οριστική. Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στην όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη διαχείριση. Τώρα, σχέδιο στόχοι. Οι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα που αφορούν πρωτίστως τους πρόσφυγες, τους ετούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασία επικεντρώνεται στον έλεγχο των εισρωών, στην ενίσχυση των νεκρών και στην κοινωνική ένταξη όσων από τις παραπάνω κατηγορίες επιθυμούν να μείνουν στη χώρα μας. Έλεγχος των εισρωών κατά το δυνατόν, αύξηση των νεκρών και ένταξη. Σε ποιο πλαίσιο επιχειρούμε αυτό το σχεδιασμό και αυτή την προσπάθεια, την πρόθεση αυτών των στόχων? Ένα πλαίσιο που καθορίζεται σαφώς από την αλληλεγγύη, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους ανθρώπους αυτούς, την ασφάλειά τους, την αρμονική συμβίωσή τους με τους Έλληνες πολίτες. Οι προτεραιότητές μας τώρα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι, επιτρέψτε μου συντομία να αναφερθώ, ως προς το ζήτημα των εισρωών. Εισρωές, νησιά, εύρος, ενδοχώρα. Τίτλους θα πω φυσικά, καταπολέμηση των διακινητών, συνεννόηση με την Τουρκία, μείωση του αριθμού των ετούντων ασύλου στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με μεταφορά των ευάλωτων, των ασυνόδευτων παιδιών, με επιτάχυση της όλης διαδικασίας για παροχή ασύλου ή απόρριψη των αιτήσεων για άσυλο, με αξιοποίηση και του νόμου, του πρόσφατου νόμου 4540 του 2018. Τονίζοντας, γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες, ότι ουσιαστική εκένωση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι αν και να το κάναμε αυτό, την επόμενη μέρα ίδιος ή και μεγαλύτερος αριθμός κυνηγημένων ανθρώπων θα έρχονταν ή θα στέλνονταν από τα απέναντι παράλια. Ομαλοποίηση της διαδικασίας υποδοχής των ροών από τον Εύρο, βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα υποδοχής και τεκμηρίωσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας στην ενδοχώρα και αύξηση της χωρητικότητας στις υπάρχουσες δομές. Ως προς τις εκροές. Το ζήτημα αυτό εξαρτάται κυρίως από τη στάση της Ευρώπης
Και η στάση μέχρι τώρα δυστυχώς είναι αρνητική. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Τι επιδιώκουμε? Αναλογική κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλογική κατανομή. Επίμονη υπεύθυνη προσπάθεια στα κοινοτικά όργανα για τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Αποφασιστική απόρριψη των προσχημάτων, περιδίθεν ουσιαστικά δευτερογενών ροών από την Ελλάδα. Νέο σταθερό θεσμοθετημένο πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Αύξηση εκροών μέσω οικογενειακής επανένωσης. Αύξηση εθελούσεων επιστροφών στις χώρες προέλευσης με την ευθύνη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που έχει κάνει γύρω από το ζήτημα αυτό μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία. Και η ένταξη στο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε της χώρας με τα προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όσων προσφύγων έχουν πάρει άσυλο, είναι επίσης μία μορφή αύξησης των νεκρών από το σύνολο των αιτούντων ασύλου. Όμως και κυρίως η ένταξη, η κοινωνική ένταξη, αποτελεί κεντρικό στόχο της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Αξίζει επομένως μια λίγο πιο εκτεταμένη αναφορά. Προτείνουμε στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης ένα διαφορετικό μοντέλο που έχει στον πυρήνα του την παράλληλη υποδοχή και ένταξη και αντανακλάται στο σχέδιο που καταρτίζουμε, σχεδόν είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή και το συζητάμε ήδη, της νέας εθνικής στρατηγικής για την ένταξη. Βασικός κορμός της κατάρτισης αυτής της νέας ενταξιακής πολιτικής είναι το πνεύμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης που καταλήγει σε ένα ελληνικό μοντέλο για την ένταξη με κύριο εκτελεστικό μηχανισμό των πρωτοβουλειών μας για την ένταξη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιούμε ήδη με τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα είναι το πιλωτικό πρόγραμμα Ήλιος-Έλιος, ένα ολιστικό πρόγραμμα ένταξης, πιλωτικό, με αναφορά σε παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η παροχή μαθημάτων γλωσσομάθειας, η ψυχοκοινωνική στήριξη, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ. Βούληση και προσπάθειά μας είναι πάντα, με ισορροπία δικαιωμάτων και παροχών μεταξύ του ελληνικού και του προσφυγικού πληθυσμού να προχωρήσουμε στην ένταξη στον ελληνικό κοινωνικό ιστό. Επίσης υπάρχουν δύο προγράμματα ακόμα, αυτό της γλωσσομάθειας και αυτό της καταγραφής δεξιοτήτων, που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης της προετοιμασίας, θα έλεγα, την πρόθεσή τους. Ενώ ένα τρίτο πρόγραμμα που θα αφορά την ενασχόληση σε εποχιακές αγροτικές εργασίες βρίσκεται, θα έλεγα, στο ξεκίνημα της επεξεργασίας του. Σε αντικατάσταση αυτή η εποχιακή εργαζόμενη από το χώρο των προσφύγων, των χιλιάδων μετακλήσεων που κάνει κάθε χώρα η ελληνική πολιτεία για εποχιακές αγροτικές εργασίες. Για εμάς η ένταξη νοείται όχι μόνο ως μια δέσμη ίσων δικαιωμάτων και τυπική πρόσβαση στην ιδιότητα του πολίτη, αλλά ως ουσιαστική πράξη συμμετοχής και διαμόρφωσης μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Για να επιτευχθεί δε η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη είναι απαραίτητη, πέρα από την ουσιαστική συνένεση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνένεση, η παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης και της απαραίτητης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Θέλω να κάνω μια αναφορά στα χρηματοδοτικά. Για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, που λέμε στα ελληνικά, τα περισσότερα από όλα όσα προανέφερα, προγράμματα ένταξης, βελτίωση συνθηκών υποδοχής, ενδυνάμωση υπηρεσιών του κράτους που αποτελούν την επαφή των αιτούντων άσυλο με τις ελληνικές αρχές κλπ., δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την οικονομική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ενός ευέλικτου χρηματοδοτικού εργαλείου για να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κλεισίματος των συνόρων, έχει δημιουργήσει οργανισμούς, διέθεσε περισσότερα από 600 και εκατομμύρια μέσα από τους οργανισμούς αυτούς τους συγκεκριμένους. Υπάρχουν αλλαγές στη χρηματοδοτική διαδικασία το επόμενο διάστημα, να μην σας κουράσω. Παρόλες τις αλλαγές, παρόλες τις αποχωρήσεις κάποιων ταμείων κλπ. Αυτό που είναι δεδομένο, έχει τονιστεί και υπάρχει σαφής δέσμευση, υπόσχεση από την μεριά των αρμόδιων επιτρόπων ότι θα συνεχιστεί και το 18 και το 19 η στήριξη, η χρηματοδοτική της χώρας μας.
Θα συνεχίσει δηλαδή η χώρα μας να υποστηρίζεται μέσα από τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων, γεγονός που δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία για το ελληνικό δημόσιο, καθώς η βασική δικαιούχη των προγραμμάτων αυτών θα είναι οι υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, δεν το συνηθίζουμε πολλές φορές, να κάνω μέρα που είναι σήμερα, ως προς το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, να κάνω τρεις γενικότερες παρατηρήσεις που θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Πρώτη, το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και ως τέτοιο να το προσεγγίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να μην υπάρχουν αυταπάτες. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, διωγμοί, πολιτικές αναταραχές, για τις οποίους πολέμους και λοιπά δεν είναι άμυρη η Δύση, κάθε άλλο θα έλεγα, όσο αδιαφορεί ο δυτικός κόσμος για την έντονη φτώχεια του υπόλοιπου πλανήτη, οι άνθρωποι θα μετακινούνται. Από τον Νότο στο Βορρά, από την Ανατολή στη Δύση. Θεωρώ ότι η μόνη δόκιμη προσέγγιση είναι να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, το ζήτημα, ως ζήτημα όλης της Δύσης, όλης της Ευρώπης, πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Ειδικά στην Ευρώπη, με την οικονομική κρίση και την κρίση του πολιτικού συστήματος, το προσφυγικό μεταναστευτικό συνιστά κεντρικό διακύβευμα. Όπως είπα και στην αρχή, διαμορφώνει πλέον συνειδήσεις, επηρεάζει πολιτικές συμπεριφορές, καθορίζει εκλογικές στάσεις. Και δυστυχώς σε αρνητική κατεύθυνση κυρίως. Η στροφή της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε πιο συντηρητικές θέσεις με πυρήνα μια ξενοφοβική αντίληψη της πραγματικότητας είναι κίνδυνος υπαρκτός. Να μην αναφερθούμε στη στάση των κρατών του Βίσεγκραντ, στη Σλοβενία και το ξενοφοβικό κόμμα του Γιάνσα που αναδείχθηκε πρώτο στις εκλογές, οι εξελίξεις στην Ιταλία, ο νόμος του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Ουγγαρίας ότι θα προβλέπει σκληρές ποινές έως και φυλάκιση βάρος όσων βοηθούν μετανάστες κλπ. Κλπ. Είναι θραύσματα μόνο μιας αλλαγής που συντελείται στην Ευρώπη. Αυτή είναι μία παρατήρηση να πω και να συμπληρώσω μάλλον το εξής στην παρατήρηση αυτή. Αν παλιότερα, επειδή αναφέρομαι σε Ευρωπαίους σήμερα εδώ, αν παλιότερα, τη δεκαετία του 30 και λίγο μετά, ο αντισημιτισμός ήταν η ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών εθνικισμών, τους οποίους έχει πληρώσει πολύ σκληρά η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, τη θέση του σήμερα έχει πάρει εμπολής η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Στη θέση του Εβραίου, τις δεκαετίες εκείνες, σήμερα από διοπομπαίος τράγος είναι ο πρόσφυγας. Μια δεύτερη παρατήρηση. Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορούμε να μένουμε ούτε αμέτωχοι, ούτε αδιάφοροι. Ουδέτεροι, ούτε ουδέτεροι. Χρειάζεται σαφής, τεκμηριωμένη βέβαια, αποτελεσματική αντιπαράθεση με φωνές και πρακτικές που προάγουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, την έχθρα στον διαφορετικό, τη μυσαλλοδοξία, τη ρητορική του μίσους. Ως Έλληνες πολίτες, μιλώντας για τη χώρα μας, ως κυβέρνηση, ως φορείς της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να το έχουμε σαφώς υπόψη μας αυτό. Κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται, αλλά θα έλεγα και καμία ανοχή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ορισμένοι διαπρίσιοι εχθροί των μεταναστών δεν είναι απλά περιθωριακοί. Αν μιλάμε για μορφώματα, πρόκειται για νεοναζιστικά μορφώματα που προκαλούν στη χώρα μας και μέσα στη Βουλή. Είναι νοσταλγή του Χίτλερ και των ναζιστών. Δεν υπάρχει ορθολογική εκδοχή στην πολιτική των απροκάλυπτων ρατσιστών, των πολέμιων, των σκληρών πολέμιων των μεταναστών. Δεν υπάρχει περιθώριο καμιάς υποβάθμισης του κινδύνου όταν το τέρας σηκώνει κεφάλι. Το είχε πει κατά τη γνώμη μου πολύ εύστοχα ο αξέχαστος Μάνος Χατζηδάκης σε μία από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Αυτός ακριβώς ο κίνδυνος της ανάπτυξης της ξενοφοβίας είναι που πρέπει να εξορίσουμε διαπαντός από την Ήπειρό μας, από την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση που θα έχει τις ρίζες της στις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Ανέφερα ανθρωπισμό και αλληλεγγύη. Βεβαίως. Όμως το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι μόνο
ζήτημα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Πρόκειται ταυτόχρονα για ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό ζήτημα. Ζήτημα εθνικής ασφάλειας επίσης. Το θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτε με ιδεαλισμό, ούτε με ανευθυνότητα. Στη χώρα μας ιδιαίτερα, σε μια χώρα που διανύει τον 8ο, τον 9ο χρόνο οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, απαιτείται ισορροπία στα δικαιώματα, όπως νομίζω ότι το κάνουμε στη χώρα μας. Και τελειώνω, γιατί είμαι σίγουρος σας κούρασα. Στη χώρα μας, αν θα έπρεπε να πω αν είμαστε ικανοποιημένοι για όσα κάνουμε γύρω από το ζήτημα προσφυγικό μεταναστευτικό, προφανώς δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Υπάρχουν αδυναμίες και λήψεις. Όμως υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει οργάνωση και σχέδιο και υπάρχουν αποτελέσματα. Φυσικά τα κινήματα των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πάντα ζητούν καλύτερα και περισσότερα. Αυτός είναι εξάλλου ο ρόλος τους και καλώς πράττουν. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια, με αντιρατσιστικά και αντιξενοφοβικά αντανακλαστικά, με ανθρωπιά αλλά και ρεαλιστική θεώρηση των δυνατοτήτων. Μας καθοδηγεί μια φράση, ότι αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο που θα χωράει πολλούς κόσμους, για να είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι, όντας όλοι διαφορετικοί. Σας ευχαριστώ πολύ.